παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Cups and Bikes, την εκπομπή που έχει να κάνει με τα παπιά, τις μοτοσυκλέτες, τα σκούτερ και με οτιδήποτε άλλο έχει και οδηγεί ο καθένας μας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο το φίλο το Φώτη, ένα πάρα πολύ καλό παλικάρι, διαθέτει εξοπλισμό από κάμερες, drones κλπ. Θα τα δείτε σε άλλο βίντεο στη συνέχεια, γιατί έχουμε πει ότι στο κανάλι κάνουμε και τεχνολογικά βίντεο που αφορούν υπολογιστές και γενικά είδη και προϊόντα τεχνολογίας. Καλησπέρα φίλε Φώτη, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Είναι η τρίτη στη σειρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο κανάλι. Ο λόγος σε σένα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε εσένα φίλε Αντώνη. Έχουμε να κάνουμε μαζί βίντεο από τότε που είχαμε φτιάξει τον υπολογιστή. Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Αλήθεια. Ένα βίντεο που υπάρχει με υπολογιστή. Με το AMD του Φώτη λέγεται. Μπράβο, ναι, σωστός. Ακόμα υπάρχει υπολογιστής αυτός. Δεν έχει εκραγεί, ούτε έχει πάρει φωτιά. Και ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα για να κάνουμε ένα βίντεο σχετικά με το δικό μου το μηχανάκι, ένα Daytona DY125RS, το οποίο είναι value for money, είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, όπως όλα τα μηχανάκια, έχει μερικά λατώματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε τώρα στη συνέχεια. Αυτό που επί της ουσίας ψάχνουμε, παιδιά, να βρούμε και να ανακαλύψουμε σήμερα, και θα δείτε ότι τα φαινόμενα απατούν και ότι η πραγματικότητα τελικά είναι πολύ καλύτερη, είναι κατά πόσο κινέζια είναι ένα τόσο φθηνό μηχανάκι. Εγώ προσωπικά έχω το αδελφάκι του DY, το Sprinter. Θα σας το πω όσο πιο απλά γίνεται, ότι το έχω ευχαριστηθεί όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το ξέρετε το μηχανάκι, το έχετε δει πάρα πολλές φορές, φοράει μια φθηνή, πάνφθηνη aftermarket εξάτμιση, η πιο φθηνή δεν γίνεται, τη Sapido. Ο ήχος και τα σκασιματάκια που κάνει, και έχω και πάνω και το σιγαστήρα, είμαι δηλαδή και νόμιμος, είναι απίστευτος. Δηλαδή το πόσο έχω ευχαριστηθεί ένα τόσο φθηνό κινέζικο, τέρμα κινέζικο μηχανάκι, δεν υπάρχει. Όπως έχω ξαναπεί, τη θέση αυτή την καταλαμβάνει πάντα το κράνος του καλεσμένου. Για να θυμίζουμε πάντα σε όλους εσάς να φοράτε το κράνος σας σε κάθε διαδρομή, διότι αυτό που προέχει είναι η ασφάλειά σας. Στη συνέχεια θα δείτε το review και το test ride του DY RS 125. Ο λόγος που δεν το παίρνω εγώ να το φτάσω στην τελική του ή στο όριό του είναι για να μην υπάρχει κάποια προκατάληψη, για να μην πείτε ότι προσπαθώ να υποστηρίξω το DY και κατ' επέκταση την Daytona. Το μηχανάκι θα το αναλάβει ο έτερος καταδότης, ο άλλος ο φίλος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής, ο φίλος ο Άρης, και να πούμε ότι πέρα από μια protect εξάτμιση που φοράει ο Φώτης και για την οποία θα μας μιλήσει στη συνέχεια, δεν έχει τίποτα άλλο το μηχανάκι. Δεν έχει τίποτα άλλο, και να προσθέσω κάτι που δεν είπε ο φίλος ο Άρης κατά τη διάρκεια του test ride, ότι το μηχανάκι πίσω είχε και βαλιτσάκι. Συνυπολογίστε το αυτό. Και το συγκεκριμένο βιντεάκι θα είναι και μία απάντηση στο εάν πηγαίνει τελικά το DY. Πηγαίνει, πιάνει χιλιόμετρα, γιατί ο Φώτης έχει το συνήθειο και είναι πολύ normal στο δρόμο και καλά κάνει και έτσι πρέπει. Σήμερα το πιέσαμε λίγο παραπάνω. Το Sprinter έχετε δει πως πάει. 120 σπασμένα, ποτέ δεν είναι 120. Έχουμε κάνει και το σφάλμα ταχυμέτρου, τα έχετε δει όλα. Λέμε πάντα ότι τα παπιά πάνε μέχρι 100-110 maximum. Σε κατηφόρα τέρμα θα δείτε και 120. Δεν υπάρχουν αυτά τα χιλιόμετρα, παιδιά. Φώτη, τι έχουμε πει συνήθως ότι τα παπιά. Συνήθως τα παπιά και όλα τα αποτέλεσμα, ας πούμε, του μηχανάκια χάνουν, δηλαδή έχουν μία απόκληση. Δηλαδή μέχρι τα 80 χιλιόμετρα θα πιάσει. Ναι, 80, 90, άντε, καλά, ναι, άντε 100. Από εκεί και πέρα θα ζοριστούν και δεν θα έχει. Σωστά. Δεν θα είναι τόσο γρήγορο το ανέβασμα και των στροφών και των χιλιόμετρων. Σωστά. Συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις προς τον καλεσμένο. Εγώ φεύγω, αναλαμβάνει ο φίλος ο Άρης, η συνέχεια επί της οθόνης. Καλησπέρα και μένα, φίλε Φώτη. Καλησπέρα, φίλε Άρη. Να είσαι καλά που ήρθες στην εκπομπή. Συγγνώμη για την κακοποίηση, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, για στο test ride που θα δεις για το DY, αλλά πραγματικά θέλω
να το φτάσω στο έπακρο για να δουν κάποιοι κακοπροαίρετοι ακόμα και ένα απλό κινέζικο μηχανάκι της τάξης των 1.400 ευρώ ότι πιάνει μια αξιόλογη τελική ταχύτητα. Δεν πειράζει, γιατί αυτό είναι το νόημα. Το θέμα είναι σήμερα να δείξουμε πώς πραγματικά πιάνει ένα κινέζικο μηχανάκι, πώς τα πιάνει, αν σπάει, αν χαλάει, άμα είναι γερό. Είναι χαρά μου να απαντήσω σε όλους εσάς ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Φίλε Φώτη, γιατί το DY125RS και όχι κάποιο άλλο της ίδιας εταιρείας ή κάποιο άλλο μηχανάκι άλλης εταιρείας? Πήρα το DY125RS γιατί ήταν το πιο φθηνό μηχανάκι της αγοράς. Υπάρχει μεγάλο εύρος ανταλλακτικών και πριν το αγοράσω είχα ρωτήσει διάφορους γνωστούς που το είχαν και μου είχαν πει ότι είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο μηχανάκι, αξιόπιστο, γερό, δεν έβγαζε ζημιές και ήταν η τιμή του σε σχέση με αυτό που δίνει ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν ένα value for money μηχανάκι και δεν είχα και τότε πολλά χρήματα και γι' αυτό και το πήρα. Μάλιστα. Πόσο το πήρες και πόσο σου έχει κοστίσει, γιατί ξέρω τα φτιάχνεις όλα μόνος σου. Σχεδόν όλα, ναι. Σχεδόν όλα μόνος σου, πόσο σου έχει κοστίσει αυτά τα δύο χρόνια που το έχεις? Ωραία. Το είχα πάρει 1.395 ευρώ. Και μεταβίβαση ήταν νομίζω 70-75, κάτι τέτοιο, δηλαδή 1.465 μαζί με όλα. Δεν θέλει σχεδόν καθόλου συντήρηση, εντάξει, παπίνι, δεν είναι κάποια μεγάλη μηχανή. Ας πούμε θέλει 10 ευρώ για λάδια, 7 ευρώ για μπουζί και αυτά ανά 2.500 με 3.000 χιλιόμετρα, εξαρτάται τώρα. Όποιος θέλει τα αλλάζει νωρίτερα και όποιος θέλει πιο μετά. Η βενζίνη είναι περίπου 3 ευρώ με 3.500 τα 100 χιλιόμετρα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αν κάποιος κάνει 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο, υπολογίζει. Δηλαδή 500 ευρώ το χρόνο περίπου. Καλά, αυτό δεν χρειαζόταν, το είπα εγώ γιατί. Όχι, δεν πειράζει. 500 ευρώ το χρόνο, εγώ δεν είναι ούτε για τα. Λοιπόν. Σε βενζίνη και σέρβιση, έτσι. Λοιπόν. Μπορεί να είναι και πιο λίγο. Η τρίτη μου ερώτηση. Τι εμπειρία έχεις με τις μηχανές, να μας δουν και φίλοι να μας πεις και εσύ. Τι εμπειρία έχεις? Η εμπειρία που έχω με τις μηχανές δεν είναι μεγάλη, αλλά ούτε ήταν και το πρώτο μου μηχανάκι. Το πρώτο μηχανάκι ήταν ένα δίχρονο PW50, που ειδικά οι πιο μεγάλες ηλικίες θα το γνωρίζουν. Αυτό δεν το είχα δώσει στην Αθήνα, αλλά στο χωριό μου στο Καρπενήσι. Και όποτε πήγαινα εκεί, έκανα μηχανάκι, ξέρω εγώ, και κάπως έτσι μου κόλλησε το μικρόβιο για να ασχοληθώ και εγώ με το μηχανάκι. Το δεύτερο μηχανάκι το είχα πάρει στην ηλικία των 12 και ήταν ένα mini motocross με ένα μοτέρ κινέζικο επάνω, λιφάνε 100 κυβικά με συμπλέκτη και όποτε θυμάμαι τελείωνα το σχολείο ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω έτσι, για να ξεχαστώ, να κάνω κάτι που μου αρέσει, να χαλαρώσει. Και το τρίτο μηχανάκι που πήρα ήταν το Daytona, αυτό εδώ που έχετε δει και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Ελπίζω ο φίλος ο Φώτης να μην ταλαιπώρησε πολύ τους γονείς του, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από 12 χρόνια οδηγάει τα μηχανάκια, είναι λίγο περίεργος. Ας ελπίσω ότι δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Όχι, οι γονείς μου δεν ταλαιπωρηθήκανε πολύ, μόνο πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, όταν οι γονείς βλέπουν το παιδί ότι του αρέσει κάτι, και αυτό δεν είναι βλαβερό, δηλαδή πολλά παιδιά, ας πούμε, στην ηλικία μου έχουν εθισμό με το ποτό, κάνουν διάφορα πράγματα. Εγώ έχω δυσμό με τα μηχανάκια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που είναι ακίνδυνο αυτό, θεωρώ ότι είναι σωστό οι γονείς να μην φέρουν αντίρρηση στο παιδί, έτσι ώστε να το στερήσουν να κάνει αυτό που του αρέσει. Και να βάλω μια παρένθεση πριν προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση. Προσωπική άποψη είναι ότι ένα παιδί σου δείξει ότι θέλει να πάρει ένα μηχανάκι, γιατί δεν είναι αυτοκίνητο, όσο και να το κάνουμε, ο γονιός οφείλει να το καταλάβει, όχι να το δεχτεί υποχρεωτικά, έτσι, γιατί είναι το παιδί του και είναι δίτροχο, αλλά να ξέρει ότι έχει το μηχανάκι, τι μηχανάκι έχει και βέβαια να φοράει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Γιατί όσο και να το κάνεις, το ξέρουμε όλοι μας, ότι αν κάποιος θέλει κάτι θα το πάρει. Και επειδή περισσότεροι παίρνουν ένα μηχανάκι χρέπει, να το πω έτσι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα και επειδή δεν ασχολείται κάποιος μαζί τους, γι' αυτό παθαίνουν και ό,τι παθαίνουν. Αν πάρει ένα αξιόλογο μηχανάκι, όχι πολλών κυβικών, 50 κυβικά, με ένα καλό κρανάκι και ένα καλό μπουφάν, έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να πάθει κάτι. Οπότε, παιδιά, προσέξτε το αυτό. Και δεν ήταν το πρώτο μηχανάκι, είχα κι άλλα, οπότε ήξερα πάνω κάτω τι να προσέχω, ας πούμε, πού να σταματάς το φανάρι και όλα αυτά. Αυτά είναι. Και από τη στιγμή που φοράω και κράνος και εξοπλισμό, είναι σωστό, δεν είναι. Μια χαρά. Είσαι μέσα στα όρια του φυσιολογικού.
Τι πρόβλημα το σου είχε βγάλει το μηχανάκι? Το μηχανάκι δεν μου είχε βγάλει ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο κάτι μικρά τα οποία είναι λογικό. Το πρώτο είναι ότι μου είχε χαλάσει ο ορθωτής, που αυτό είχε γίνει και σε άλλα injection, όχι με καρβιλατέρ. Αντικαταστάθηκε από την εγγύηση, γιατί ήταν πριν το όριο λήξης των 2 χρονών και δωρεάν φτιάχτηκε. Το μοναδικό είναι αυτό. Και το δεύτερο, που δεν είναι πρόβλημα, αλλά ελάττωμα θα έλεγα, είναι τα πλαστικά του, τα οποία είναι λογικό σε αυτή τη τιμή να μην είναι και τα καλύτερα της αγοράς. Τρίζουν λίγο, έχουν ραγεί σε μερικά σημεία, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι ένα ελάττωμα. Πιστεύεις ότι το μηχανάκι σου είναι τελείως κινέζικο ή έχει κάποιο αέρα ιαπωνικό? Το μηχανάκι είναι κατά βάση κινέζικο, το λέει κιόλας, δεν το κρύβει, αλλά ο κινητήρας του είναι ιαπωνικός. Είναι παρόμοιος με το Honda, το Astra, αν θυμάμαι καλά, ή το Supra. Δεν έχει βγάλει κανένα πρόβλημα, δεν καίει λάδι, είναι οικονομικό το μοτέρ, έχει αρκετή δύναμη από χαμηλά και είναι ότι πρέπει για μέσα στην πόλη και για κάποιον που θέλει να κινηθεί και να κάνει λίγα χιλιόμετρα, ας πούμε, να μην βγει εκτός Αθηνών. Εντάξει, μιλάμε για 125 κιλιόμετρα. Ναι. Σημειωτέρω και πάλι, συγγνώμη που διακόπτω, στην Ιταλία κάτω από 250 κυβικά στην εθνική οδό απαγορεύεται με 2 άτομα και 125 μέχρι 250 κυβικά, και εννοείται και πιο κάτω, απαγορεύεται γενικά οτιδήποτε παπίσει στην εθνική οδό ή μικροκυβισμού μηχανή. Παιδιά, πάμε στο review να δούμε τον Αντώνη που κάνει το DY και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Και σήμερα έχουμε το DY 125 RS της Daytona του φίλου του Φώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το παιδί για την διάθεση της μηχανής του και για τη συνέντευξη και για όλα όσα μας είπε και μας διαφώτισε σχετικά με το μηχανάκι του. Λοιπόν, για το DY δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, πέρα του γεγονότος ότι είναι ένα φθηνό, αξιόπιστο θεωρώ, παπί για όλες τις δουλειές. Αν θέλετε να κάνετε οικονομία και έχετε ως προτεραιότητα την οικονομική μετακίνηση μέσα στην Αθήνα, τότε το DY είναι αυτό που ακριβώς ψάχνετε. Από εξοπλισμό έχει ό,τι μπορεί να χρειαστείτε σε ένα παπάκι, δηλαδή τόσο κεντρικό και πλαϊνό stand, μπορείτε να βάλετε και βαλίτσα πίσω αν το επιθυμείτε, θα πάρει άνετα 2 άτομα, η υποδύναμη που διαθέτει αρκεί για να κάνετε τα πάντα μέσα στην Αθήνα, αλλά και να βγείτε και λίγο παραέξω αν χρειαστεί. Έχει την ποδιά του να σας προστατεύει από τα νερά, όπως το γράφει και εδώ πέρα, DY125RS, Electronic Fuel Injection, EFI, Euro 4. Και πάμε να πούμε τα διαδικαστικά. Έχουμε έναν κινητήρα μονοκύλινδρο, τετράχρονο, 119,7 κυβικά εκατοστά, αερόψυκτος με έναν κεντροφόρο επικεφαλής και 2 βαλβίδες. Φυσικά διαθέτει ηλεκτρονικό ψεκασμό και η ισχύ του είναι στους 8,5 ύπους. Στην προστινή ανάρτηση δεν έχουμε τίποτα τρελά πράγματα, συναντάμε ένα συμβατικό τηλεσκοπικό πυρούνι, ενώ στο πίσω μέρος 2 αμμορτισέρ. Στον τομέα της πέδησης τώρα, μπροστά συναντάμε δισκόφρονο 240 χιλιοστών, ενώ πίσω συναντάμε πάλι ένα μονού δίσκο στα 190 χιλιοστά αυτή τη φορά. Τα φρένα του εξοπλίζονται με το γνωστό σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS, όπου πιέζοντας το πίσω ποδόφρενο, έχετε ένα μικρό ποσοστό και στο μπροστινό φρένο. Από τις αλλαγές που έχει κάνει ο Φώτης είναι μια ρυθμιζόμενη μανέτα της Άπιντο στο ίδιο χρώμα με το μηχανάκι του. Ο μίστερ είναι και ιδιαίτερος όμορφη. Από λάστιχα έχει διαλέξει μια καλή παρτίδα από τη γερμανική Metzl Remy 22 και μια ολόσημη εξάτμιση από την Protect. Να και ο αισθητήρας εδώ για τα καυσαέρια που πάει από το λαιμό της εξάτμισης στον κινητήρα. Εδώ φαίνεται μια κόλληση, οπότε θα μας μιλήσει ο Φώτης γι' αυτό. Γενικά, παιδιά, πρόκειται για ένα κλασικό, φθηνό, κινέζικο Daytona με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ένα μηχανάκι για πολλή ταλαιπωρία και πάρα πολλή δουλειά. Μόλις γυρίσαμε το review, ελπίζω να το βρήκατε κατατοπιστικό. Συνεχίζω τις ερωτήσεις. Τι μηχανάκι θες να πάρεις και βέβαια στο budget που μπορείς? Το μηχανάκι που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω είναι, καλά, πάρα πολλά είναι, αλλά τώρα θα σας πω το αγαπημένο μου. Είναι το 390 της KTM, το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό ως προς κατανάλωση και σέρβις. Είναι μονοκύλινδρο, είναι πολύ ελαφρύ. Δεν το έχω οδηγήσει, αλλά από ό,τι μου έχουν πει έχει πάρα πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά.
Είναι δηλαδή σαν ένα παιχνίδι. Είναι πώς όταν πάει ένα παιδί στα τζάμπο και παίρνει ένα μηχανάκι μικρό, ένα άντρα με στην ηλικία μας είναι το παιχνίδι του. Αυτό είναι που θέλει να πάρει. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ και το MT το 07, αλλά εντάξει, αυτό είναι και λίγο πιο ακριβό και είναι και πιο πολλά κυβικά, θα θέλει άλλη συντήρηση. Άρα καταλήγουμε στο 390 της KTM. Μια χαρά. Μια πολύ καλή επιλογή. Ναι, είναι πολύ καλό και βέβαια και το MTV είναι πολύ. Αλλά είναι άλλη κατηγορία. Ναι, ναι. Φεύγεις από εκεί. Επόμενη ερώτηση. Επειδή στην εξάτμιση και το έζησα και εγώ με το Dodge Ride, σου κάνει κάποιο κόντρα στο φανάρι, ας πούμε, π.χ. κάποιο πιτσιρικά, να σου πει κάτι, σου κάνουν κάτι για σύμπηση γενικά. Αυτό δεν έχει τύχει ποτέ. Σε μένα προσωπικά όχι. Την έχω βάλει καθαρά για λόγους, ας πούμε, για να με ακούνε και να με προσέχουν καλύτερα, ειδικά στα στενά. Αν και δεν έχω δει να συμβαίνει αυτό, γιατί πάλι δεν μας προσέχουν. Σαν απόδοση δεν έχω δει κάτι, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχει βελτιωθεί η απόδοσή του, απλά είναι σαν εφέ. Η εξάτμιση είναι η ProTech. Έχω κάνει και τρύπα για την αναμονή για να μπαίνει ο στήρας λάμδα. Έχει πιο ωραίο ήχο και είναι και ανοξείδωτη. Τέλεια. Πόσο πήρε στην εξάτμιση, γιατί οι φίλοι του καναλιού εδώ θα μας ρωτήσουν. Η εξάτμιση ήταν τελείως δωρεάν, την είχα κλέψει από ένα φίλο. Μετά το τόπο, μετά φυσικά και κάνω πλάκα. Που δεν έχεις αμαρτία, Η εξάτμιση έκανε γύρω στα 105 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. 105, 110 το πολύ. Την είχα πάρει και μετά της είχα κάνει και την τρύπα για τον αισθητήρα λάμδα επάνω. Είναι η ProTech, είναι ανοξείδωτη και είναι μια χαρά. Ούτε πρόβλημα έχει πάθει, ούτε έχει ραγίσει κάπου. Ούτε σκουριάζει και είναι για τα χρήματά της μια χαρά. Μια χαρά, παιδιά. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει τις ερωτήσεις σας όσο μπορούμε. Τελευταία διευκρίνηση από μένα είναι ότι για όποιον βιαστεί και πει κάτι, γιατί έχουμε και το παιδί που σας επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι είναι ένα κινέζικο μηχανάκι το οποίο κάνει τη δουλειά του και έχει έναν αξιόλογο κινητήρα με ένα Honda π.χ. Δεν θα συγκρίνουμε, δεν κάτσουμε να συγκρίνουμε. Το λέω και εγώ στο Test Ride αργότερα. Δύο φορές θα σας το πω όμως. Ένα μηχανάκι των 2.800 ευρώ με ένα μηχανάκι των 1.400. Δεν θα μπούμε ούτε σε αυτή την τρύπα, ούτε νομίζω ότι υπάρχει ευρώ εκεί που έχει και τέτοιο θέμα. Ναι, γιατί είναι το κόστος διπλός. Με τα Honda και αυτά κάνουν, είναι σχεδόν η διπλή τιμή σε σχέση με τον Daytona και είναι λογικό να είναι πιο καλά από τον Daytona. Αλλά δεν είναι αναλογικά, δηλαδή δεν σημαίνει ότι το Honda είναι δύο φορές καλύτερο από τον Daytona, απλά είναι περίπου εξαρτάται. Λέει τα πλαστικά είναι πολύ καλύτερα, οι εναρτήσεις και αυτά. Και βέβαια και το brand name κάνει τη δουλειά του. Πάρτε παραδείγματος χάρη τα αμάξια. Ένα Golf κάνει 25.000 περίπου. Ένα Kia Ceed κάνει 15.000 περίπου. Δεν σημαίνει ότι είναι τόσο καλύτερο το Golf και είναι τόσο χάλια το Kia, αλλά είναι και το brand name. Μην μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, δεν είμαστε βαλτοί από κανέναν. Τα Audi, ας πούμε, το Α3, το 1,6 με πετρέλαιο, έχει το ίδιο μοτέρ με το Seat, το 1,6 με πετρέλαιο. Και που είναι και η ίδια εταιρεία, ναι, ίδιος όμιλος, δηλαδή, στη Volkswagen. Ναι, αλλά δηλαδή πληρώνεις και λίγο μάρκα, αυτό θέλω να πω, δηλαδή. Εννοείται. Δηλαδή, πληρώνεις το όνομα και όχι το τι παίρνεις. Και ένα τελευταίο, επειδή εγώ είχα Volkswagen, έβαλα δίσκο πλατό από Skoda, που είναι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, και έκανε 200 ευρώ παρακάτω. Οπότε, λίγο να ξυπνάμε και μην νομίζετε ότι είναι κανένας βαλτός, γιατί αν ήμασταν βαλτοί από οποιαδήποτε εταιρεία, θα είχαμε και χορηγία. Οπότε μην αρχίσουμε αυτές τις λαγίες πάλι. Αυτό. Καλή συνέχεια από μένα. Πάντα Κράνος. Ευχαριστώ τον φίλο Φώτη. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Και συγγνώμη για την πεζοράκια. Βλέπετε πως χαιρετιόμαστε λόγω του ιού. Δεν είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Περνάμε και στο test drive με το μηχανάκι, το κάνω εγώ. Και βέβαια και ξαναποφώνησαν τον Αντώνη. Καλή συνέχεια και να είστε πάντα καλά. Γεια σας παιδιά, καθυστερήσαμε και το βίντεο, δεν βγήκε την Παρασκευή. Έχουμε το DIY τώρα να το κάνουμε ένα ωραίο test ride. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο για τα λεφτά που κάνει στα 1300-1400 κάπου εκεί. Είναι ένα καλό μηχανάκι, δηλαδή είναι value for money. Όλοι ξέρουμε ότι τα πλαστικά του δεν είναι καλά. Όλοι ξέρουμε ότι η ποιότητα του είναι αρκετά χαμηλή. Αλλά παιδιά, στο κόστος που κάνει και με αυτά που σου δίνει, είναι προφανέστατα ότι θα είναι και φθηνό. Έτσι, και ενώ δεν θα είναι και καλά πλαστικό, όχι φθηνό στην τιμή,
αλλά θα είναι φτηνό στα πλαστικά του και στην ποιότητα κατασκευή, α πούμε. Σε σχέση με άλλα παπάκια, άλλε μάρκε, π.χ. Honda, Yamaha κτλ. Κτλ. Θα δείτε ότι δεν είναι τόσο αργό όσο νομίζετε. Γιατί εγώ το έχω ξαναπάει βόλτα. Και η πλάκα είναι ότι σε σχέση με ένα Krypton X που όντως είναι πολύ πιο γρήγορο και να σας πάω σε ένα μικρό super mini παπί που όλοι ξέρετε που έχει περίπου τελική με πολύ ζόρι 130 χιλιόμετρα το Krypton X, αυτό βγάζει γύρω στα 115, οπότε μπορεί και ίσως κάτι παραπάνω. Λοιπόν παιδιά, όπως σας είπα για το Krypton X πριν στην κανονική χωράφηση, δυστυχώς ο φίλος σας και ο φίλος μου Αντώνης τα έκανε για άλλη μια φορά πατάτα και κάνω voice over. Δεν πειράζει, υγεία όλα. Κυριακή αυτή τη φορά το επεισόδιο, γιατί έχουν γίνει αρκετά στραβά και τεχνικά και προσωπικά πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε κάποια επεισόδια αυτή τη βδομάδα. Τελικά την Κυριακή αυτή, δηλαδή αύριο ή σήμερα είναι Σάββατο, θα έχουμε νέο επεισόδιο. Αλλά πίσω στο θέμα μας. Όσον αφορά για το DIY, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι παιδιά αξίζει τα λεφτά του, δηλαδή τα 1400 ευρώ που κάνει μπροστά σε ένα άλλο μεταχειρισμένο παπάκι δεκαετίας, ξέρω και ίσως και παραπάνω, ταξίζει γιατί, εντάξει, όπως σας είπα και πριν και με το Krypton σαν παράδειγμα το X, όταν βρίσκεις ένα Krypton X με 100.000 χιλιόμετρα και κάνει 1.800 ευρώ και 1.900 ευρώ, είναι λίγο χαζομάρα να μου πει κάποιος ότι εντάξει δεν βγάζω προβλήματα τα Krypton X και αυτό θα πάω να το πάρω και θα πάρω ας πούμε το Velos ή το Sprinter ή το DIY. Τέλος πάντων, όσον αφορά για το DIY, για τα λεφτά που κάνει, όπως λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναπώ, είναι ότι είναι ένα καλό μηχανάκι. Σε λίγο πάμε και στην τελική μας να τη δούμε. Να δείτε ότι η παιδιά δεν πιάνει και λίγα χιλιόμετρα, πιάνει αρκετά για αυτά που σου προσφέρει. Εδώ βλέπουμε περίπου στα 120 χιλιόμετρα, 115 χιλιόμετρα τελική. Μπορεί να πιάσει 120 με έναν πιο ελαφρύ αναβάτη από μένα και με λίγο πιο κατηφορικό και όχι ίσιο δρόμο, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το ζωρίσουμε. Τα 115 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ καλά, τα οποία πραγματικά σπάει το μύθο ότι τα Κινέζικα δεν πάνε. Τώρα όσον αφορά τους κραδασμούς και όλα αυτά που έχει, προφανώς μετά τα 100 χιλιόμετρα που οτιδήποτε μονοκύλιτρο παπάκι έχει κάποιους κραδασμούς. Όσο ανεβαίνει η ποιότητα στο παπάκι, τόσο βέβαια και μειώνουν οι κραδασμοί. Έτσι, δεν το συζητάμε. Οι αναρτήσεις του είναι αρκετά καλές, δεν νιώθεις πολλά πράγματα στον ποπουδάκο σου. Το καλύτερο σε αυτή τη στιγμή σε σέλα και σε αναρτήσεις ίσως είναι το Χελμίν, το Άστρα. Βέβαια έχει ακριβώς και τη διπλάσια τιμή, έτσι, μην το ξεχνάμε. Έτσι, έχει 2.800 ευρώ και 1.400 και λιγότερα. Τώρα, όσον αφορά τα μπικλιμπίδια πάνω στο τιμόνι και όλα αυτά, δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα, αλλά προφανέστατα δεν είναι η καλύτερη ποιότητα. Μην περιμένετε κάτι φοβερό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω όμως είναι ότι ακούτε αυτό το φοβερό ήχο αυτής της εξάτμισης και αυτό που σας κρύβουμε στην εκπομπή είναι ότι αυτό το μηχανάκι φοράει μια ολόσωμη Ακράμποβιτς εξάτμιση DNA των 600 ευρώ, πρόγραμμα και πολλά άλλα πράγματα, ίσως κομπρέσορα και τρούμπο, αλλά δεν μπορώ να τα βρω. Έχει πάρει περίπου 28 άλογα και από 8,5 έχει πάει στα 36,5. Θα με δείτε σε κάποιες στιγμές που διαχτινίζομαι. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουν βάλει και τετραπίστωνες διπλές δαγκάνες μπροστά, με διπλά δισκόφρονα και διπίστωνη δαγκάνα πίσω, με cornering ABS. Εγώ δεν προτείνω να κάνετε αυτή την αναβάθμιση σε αυτό το μηχανάκι. Σας προτείνω να κατευθείαν να πάτε σε ένα jet κινητήρα για την απογείωση και παίρνει και φτερά στα πλάγια. Νομίζω εκεί πέρα που μπορεί να βάλει και καθρέφτες αντί για αντίβαρα, εκεί παίρνει και τα φτερά που να πετάξετε. Λοιπόν, επειδή να σοβαριστούμε λίγο, να μην λέμε όλη την ώρα βλακίες, μην σκάτε χιλιάδες ευρώ σε οποιοδήποτε μηχανάκι για να πάει περισσότερα άλογα. Απλά πάρτε, πουλήστε το και πάρτε κάτι πιο δυνατό. Π.χ. όπως έχει πει σε ένα βίντεο ο φίλος ο Αντώνης, με ένα Tracer 700, με περίπου κόστος των 10.000 ευρώ, εγώ σας λέω 7.000 ευρώ, ούτε 5 που θα πούνε μερικοί, αλλά ούτε 10, 7.000 ευρώ το φτάνεις να είναι λίγο πιο δυνατό από ένα Tracer 900 απλό. Γιατί να μην δώσεις αυτά τα λεφτά να πάρεις, αν θες να μείνεις στη Yamaha, το Tracer, το 900, το GT, το οποίο είναι έτοιμο και από τη μαμά εργοστάσιο και πολύ πιο δυνατό. Από το εργοστάσιο δηλαδή έτοιμο. Σοβαρευτείτε, μην φτιάχνετε παλιές μηχανές. Δεν υπάρχει κανένα νόημα με τόσο μεγάλο κόστος, εκτός αν σας τα δίνουν τζάμπα. Ή είστε κάποιος επαγγελματίας. Π.χ. ο Rocket Dust, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το όνομά του, έκανε πολύ καλά που έφτιαξε το ROX για μένα, γιατί το παιδί αυτό είναι ένας YouTuber με μηχανές, ένας motovlogger, ο οποίος κάνει για αυτό το πράγμα και έχουν μάθει όλη την ούζα.
Ο καθένας από εμάς όμως, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είμαστε σε αυτή την κλίμακα. Οπότε πάρτε κάτι πιο καλό. Δηλαδή, αν ο Γιώργος, πιστεύω, μπορεί να χρησιμοποιήσω το όνομά του και το μικρό, ήθελε να πάρει κάτι πολύ πιο καλό από αυτό που είχε ήδη, θα πήγαινε στη ροή και στην καινούργια. Γιατί τα λεφτά που έχει δώσει το παιδί, φαντάζομαι, φτάνουν στο κόστος μια καινούργια ροέξη. Αυτά από μένα. Ελπίζω να απολαύσετε το test ride, να είδατε και το επεισόδιο. Συγγνώμη που δεν βγήκε την Παρασκευή. Καλή συνέχεια σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, έχει τελειώσει και το test ride με τον φίλο τον Άρη. Πιστεύω δεν σας έχει μείνει κάποια απορία για τις δυνατότητες του συγκεκριμένου παπιού. Κινέζικο, ξεκινέζικο, οφείλουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι και χιλιόμετρα πιάνει, αλλά και τη δουλειά του την κάνει και με το παραπάνω. Είναι οικονομικό, είναι ίσως από τα καλύτερα μέσα μετακίνησης στην Αθήνα, δηλαδή από τα καλύτερα μέσα μετακίνησης στο λεγόμενο κλινό ναύτη που λέμε. Φίλε Φώτη, σαν αποφώνηση έχεις να πεις κάτι για το μηχανάκι σου, το συστήνεις, δεν το συστήνεις, λες γενικά να κοιτάξουν κάτι άλλο, τι έχεις να πεις? Πολλοί σκέφτονται να πάρουν ένα μεταχειρισμένο, ας πούμε, Honda Yamaha σε αυτά τα χρήματα, το οποίο ούτε και ξέρουν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης αν θα το προσέχει, αν θα έχει κάνει τα σέρβις που πρέπει και γενικά πώς θα το έχει φερθεί. Έχω να πω να μην το φοβάται ο κόσμος, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Σας έχω πει, το μόνο αρνητικό είναι τα πλαστικά του. Από εκεί και πέρα και δύναμη έχει και οικονομικό είναι και αξιόπιστο και μπορεί κάποιος με λίγα χρήματα να έχει ένα όχημα και να κάνει τη δουλειά του. Σωστό. Ο φίλος ο Φώτης μας έχει καλύψει σε όλα, είναι αρκετά μετριόφρον στις απαντήσεις του, δεν πετάει στα σύννεφα, μας λέει τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Είναι ένα μηχανάκι λοιπόν που το συστήνουμε όλοι, ένα μηχανάκι πολυεργαλείο, ένα μηχανάκι για να κάνεις τη δουλειά σου, για να μην σου τρώει πολλά λεφτά και τέλος πάντων ένα μηχανάκι το οποίο θα σου κάνει απίστευτη οικονομία. Φίλε Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στο κανάλι. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο με τον Φώτη, βίντεο τεχνολογίας, το είπαμε στην αρχή. Έτσι, έτσι, εννοείται. Γενικά ο Φώτης ξέρει πάρα πολλά πράγματα, θα μας τα μάθει να μας τα δείξει. Και με ντρόν θα δείχνουμε μηχανάκι ψηλά, θα κάνουμε ωραίες φωτογραφίσεις και ό,τι καινούργιο βγαίνει θα σας το δείχνουμε για να μαθαίνετε τα πάντα σχετικά με αυτό. Αυτά λοιπόν από εμάς παιδιά, να προσέχετε εκεί έξω, πάντα κράνος, πάντα τον εξοπλισμό σας, είτε είστε μόνος σας είτε με συνεπιβάτη, πάντα το κράνος, το μπουφάν σας, οτιδήποτε άλλο έχετε παραπάνω καλό είναι. Γενικά προσοχή στο δρόμο. Αλλά κάνω πλάκα, έτσι ή όχι? Κάνε ό,τι θες. Ναι, ό,τι θες. Αν είναι πάρα πολύ το κρύο ανέκδοτο, θα φέρω την καραμπίνα και θα τελειώσουν όλα. Ούτε και αυτός είναι τόσο σοβαρός όσο φαίνεται. Όχι, δεν το λέω. Κάνει πλάκα. Η σέση σου προκαλεί πολύ γέλιο όταν το δεις από μετά. Λοιπόν, άμα αρχίσει και σε μιλήσει και σου λέει αυτά τα πράγματα, γελάζει. Σου λέει γιατί είναι αστείο. Παιδιά, έχασα κιλά. Όχι, τι μηχανάκι, τι θες να πάρεις τώρα, τη γειτόνισσα απέναντι. Με τα ρούχα τώρα. Ενδιαφέρον. Μου δίνει τα δόντια του άλλου. Πού να γελάσει. Δεν ξέρει. Βλέπει. Άντε να γυρίσει τώρα. Είναι κάτι που θα γίνει πολύ σπάνιο. Βασικά δεν μου έχει τύχει ποτέ. Σκέφτηκα ένα αστείο εδώ. Όχι, όχι. Γιατί θα γίνει κάτι πολύ σπάνια, βασικά δεν γίνει ποτέ. Ακύρωσε να αυτός μόνος μου. Ναι, sorry. Α! Εγώ παιδιά το έχω πει. Να διώξουμε τον καράφλα και το χοντρό και να πάρουμε δύο ωραία κομμενάκια να παρουσιάσουμε το μηχανάκι και να μην πάρεις και νέο το κανάλι.